Νομίζω η κυρία Πρόεδρος έβαλε το ζήτημα στη σωστή του βάση. Πρέπει πραγματικά να μιλήσουμε για το τι είδους δημόσια τηλεόραση θέλουμε. Αυτό είναι η ουσία, κατά την άποψή μου, της κουβέντας. Έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1984 ότι η ΕΡΤ είναι πολύτιμη γιατί δίνει στο λαό την ευκαιρία να διαμαρτύρεται και να λέει πόσο κακή είναι η ΕΡΤ. Το ίδιο πράγμα ισχύει στη Βρετανία, στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δημόσιο φορέα σε όλο τον κόσμο, όπου είναι εθνικό ανέκδοτο και εθνικό χόμπι να βρίζουν οι Βρετανοί καθημερινά το BBC. Οι δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις έχουν πάντα αυτό το ζήτημα, σηκώνουν την πέτρα και το σκάνδαλο του αναθέματος, υπάρχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Και από αυτή την εξαίρεση νομίζω δεν μπορεί να μην είναι και η ΕΡΤ. Όμως, την ίδια στιγμή, κυρία Θανασίου, αφήστε με, δεν διέκοψα κανένα. Και το μαύρο επίσης, η ιστορία επίσης δεν διαγράφεται, κυρία Θανασίου. Και όταν κλείνεις ένα τεράστιο φορέα με πολλούς εργαζόμενους, ιδιαίτερα στον χώρο της τηλεόρασης, όπου είναι μια πάρα πολύ σύνθετη παραγωγική διαδικασία, που πρέπει να δουλέψουν πάνω από 150 επαγγελματικές κατηγορίες, που έχει αφήσει προμήθειες, πιστωτές, έτσι μια κατάσταση τέτοια, νομίζω ότι αυτό ήταν μια παγκόσμια πρωτοτυπία και είναι κρίμα η κυρία Κεφαλογιάννη, διότι αυτή είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία. Λοιπόν, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο και δεσμεύτηκα ότι δεν θα αργήσω, έχω την αίσθηση ότι οι επικριτές της ΕΡΤ δεν βλέπουν την ΕΡΤ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δει την ΕΡΤ. Διότι αν βλέπαν την ΕΡΤ, θα βλέπανε ότι η ΕΡΤ ίσως για πρώτη φορά, παρόλο που εγώ, η άποψή μου, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι από την Επιτροπή Αλεβιζάτου προέκυψαν πολύ ουσιώδεις παρατηρήσεις και ίσως το Υποπτικό Συμβούλιο να είναι ένα από αυτά, παρόλο που η ίδια η Νέα Δημοκρατία το κατήργησε στην πράξη και με το 2014 με την ευθύδια τροπολογία και με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που διόρισε τους δικούς τους ανθρώπους και μετά τους ανανέωσε τη θητεία. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν βλέπαν την ΕΡΤ, θα βλέπαν εδώ πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές επιδιώξεις της εταιρείας, οι οποίες δείχνουν ότι πατάει η εταιρεία στο μέλλον και πραγματικά έχει πάρει τα διδάγματα το πώς λειτουργούν οι πιο σύγχρονες δημόσιες και ιδιωτικές ραδιοτηλεοράσεις. Τι σημαίνει αυτό? Η ΕΡΤ είναι μια παραδοσιακή τηλεόραση, ένας παραδοσιακός broadcaster. Ποιο είναι το μέλλον της παραδοσιακής τηλεόρασης? Οι ζωντανές μεταδόσεις. Η ΕΡΤ προφανώς και δεν θέλει και δεν μπορεί να δείξει reality shows τύπου Survivors για να έχει ένα ελκυστικό προϊόν. Μπορεί όμως να έχει αθλητισμό και πολιτισμό. Και εδώ τα νούμερα είναι αμήλικτα. Και τα νούμερα της τηλεθέασης. Και επαναλαμβάνω, το είπα την προηγούμενη φορά στη Βουλή, δεν το λέω, δεν θέλω να είμαι ριστικός, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν έρχεστε να μιλάτε για την ΕΡΤ με όρους τηλεθέασης, πρέπει να είστε και λίγο διαβασμένοι. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Στραγάκης, που δυστυχώς δεν είναι εδώ, ότι είχε το 2014 14% τηλεθέαση και η τηλεθέαση ήταν 5,7. Το μαύρο στην ΕΡΤ, αυτό είναι καταγεγραμμένο, με στοιχεία της Νίλσεν, έριξε κατά 67% τηλεθέαση. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε διπλάσιο ποστό και μπορώ να σας πω ότι τελευταία είμαστε πρώτοι και στο prime time και στο νεανικό και στο ανδρικό κοινό. Αυτά είναι τα στοιχεία. Να μιλήσουμε λίγο με στοιχεία. Το δεύτερο ζήτημα, γιατί θεωρώ ότι η ΕΡΤ πραγματικά επενδύει και κοιτάει στο μέλλον, έχει την καλύτερη ξένη μυθοπλασία. Από το 2015 που άνοιξε, προβάλαμε 70 ξένες σειρές από κολοσσούς όπως το HBO, το CBS, το ABC. Κύριε Αθανασίου, δεν μπορεί να είναι άλλο θέμα, 7 λεπτά όμως θα μιλήσω κι εγώ. Και εσείς είπατε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ήταν εκτός θέματος. Και να σας θυμίσω ότι η ΕΡΤ επί 2004-2009, με αυξημένο ανταποδοτικό τέλος κατά 30% από το σημερινό, είχε και ελλείμματα. Παρόλο το γεγονός ότι η δημόσια τηλεόραση είχε εγγυημένα έσοδα, εντούτοις αυτό σημαίνει ότι η κακοδιαχείριση μπορεί να οδηγήσει και σε ελλείμματα. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε σήμερα. Και επειδή μιλάτε και με μια ευαισθησία για το σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύουμε στο δημόσιο χρήμα, θα σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένες. Το τέλος από 4,5 ευρώ το πήγαμε 3 ευρώ εμείς. Μάλιστα. 3 ευρώ για ένα κανάλι, ένα Air Sport το οποίο το ανοίξατε και το κλείσε 6 μήνες, με 2 ραδιοφωνικούς σταθμούς με play. Μα συγγνώμη. Τέλος πάντων, και με 500-700 εργαζόμενους. Είναι προς όφελό σας. Εγώ, συγγνώμη παρακαλώ, γιατί θέλω να τηρήσω τα λεπτά που ζήτησα. Θα ήθελα επίσης να αναλογιστείτε το κόστος που άφησε το κλείσιμο της ΕΡΤ στην εταιρεία και για λόγους διαφημιστικών εσόδων που ήταν εκτός αγοράς και για λόγους συντήρησης του εξοπλισμού. Να αναλογιστείτε το δημόσιο κόστος που επομίστηκαν
τα ταμεία και οι οργανισμοί προστασίας, κοινωνικής προστασίας από τους ανέργους που αφήσατε σε μια μέρα και επίσης να αναλογιστείτε το κόστος που επομίστηκε η ΕΡΤ από την υποχρεωτική, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος, μετάδοση του ψηφιακού σήματος από ένα consortium εταιριών που είχαν ήδη κανάλια, είχαν ήδη το περιεχόμενο, μπορούσαν μετά να έχουν και τις υποδομές, των οποίων την πρώτη δόση για αυτό το πράγμα τη δώσανε το 2015 ή 2016, γιατί τους δώσατε ένα κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο, όπως έγινε το 2012 και με το ΜΕΓΑ. Άρα, σεβασμός για το δημόσιο χρήμα, νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Τώρα, η ΕΡΤ επενδύσει ζωντανό πρόγραμμα και ειδικά στα αθλητικό, φτιάχνει το ρεσπόρτ. Εδώ που είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση από τον κύριο Βενιζέλο για τη φυσιογνωμία των καναλιών της ΕΡΤ2 και της ΕΡΤ3. Νομίζω ότι το ρεσπόρτ θα τη βοηθήσει να ενισχύσει τον πολιτιστικό ποιοτικό της χαρακτήρα. Η ΕΡΤ για τον πολιτισμό δίνει όσα όλα τα υπόλοιπα κανάλια μαζί. Αν μπορεί να ακούγεται βαρύγδουπο αυτό που λέω, αλλά κανένα κανάλι, γιατί βέβαια προφανώς δεν είναι υποχρέωσή τους. Η υποχρέωση βάσει του ορισμού των δημοσίων ραδιοτηλεοράσεων είναι να έχουν impact, να έχουν επίδραση κοινωνική, πολιτιστική. Δεν είναι το κέρδος, αλλά χαίρομαι που μας μιλάτε εδώ και μας δείχνετε το δάχτυλο για θέματα οικονομικά, διότι αλλά πάλι να έρχεστε με στοιχεία. Η Νόβα δίνει 3,2 εκατομμύρια στις ομάδες και εμείς 2,4. Και αν δεν υπήρχε η ΕΡΤ, θα υπήρχε μια ολόκληρη βιομηχανία του ποδοσφαίρου, φορολογικά έσοδα, χιλιάδες θέσεις εργασίας και βέβαια η ΕΡΤ ένα νέο ελκυστικό προϊόν. Και εμείς τα δίνουμε εδώ. Δεν τα δίνουμε στο Champions League μέσα από ατζέντιδες. Εμείς εδώ δεν υπήρχε που είπε ο κύριος Στραγάκης ντίλερ τον κύριο Κωστόπουλο. Πραγματικά ανήκουστο. Εδώ δεν υπήρχε μεσάζοντας, κύριε Αθανασίου. Εδώ δεν υπήρχε μια εταιρεία, ένα agent να πουλήσει δικαιώματα. Εδώ υπήρχε μια πολιτική βούληση. Ότι η ΕΡΤ αγοράζει δικαιώματα αν δέχεστε να είσαστε φορολογικά ενήμεροι. Αν δέχεστε φορολογικό έλεγχο. Αν έχετε περισσότερους Έλληνες παίκτες. Αν συντηρείτε τα γήπεδά σας. Δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, το οποίο όπως ξέρετε είναι και στα δικαστήρια. Να πω κάτι για τον κύριο Γκιόλια. Μπορεί να ακουστεί λίγο παράξενο, αλλά επειδή διανύουμε και μέρες συνταγματικής έτσι συζήτηση για αναθεώρηση, τι σημαίνει αντικειμενικότητα και τι σημαίνει ποιότητα. Νομίζω είναι δύσκολο να οριστεί. Το τι σημαίνει όμως να μην είσαι ποιοτικός και να μην είσαι αντικειμενικός, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και το εισπράττουμε, ειδικά αυτή η κυβέρνηση, πάρα πολύ καλά εδώ και 3,5 χρόνια. Και επειδή εσείς ανοίξατε ένα κανάλι, την ΕΡΙΤ, με τα ίδια ποσοστά στην πολυφωνία, έκθεση πολυφωνία σημαίνει και προβολή του κυβερνητικού έργου. Δηλαδή, αν πάει ο κ. Τσακαλώτης στο ΕΚΟΦΗΝ και προβάλλουμε το τι συζητήθηκε εκεί για το ΕΚΟΦΗΝ που αφορά τους πολίτες στο μέλλον μας, αυτό θεωρείται ότι είναι προβολή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και πάλι ήταν στα ίδια ποσοστά. Προσέξτε όμως, εμείς έχουμε 3 διαφορετικά κανάλια. Άρα, στατιστικά, αν το βάλετε, κύριε Αθανασίου, η αντιπολίτευση, η σημερινή, έχει περισσότερο χρόνο, κατά 20% περισσότερο από ότι τα προηγούμενα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Έχω παραβιάσει το χρόνο. Συγγνώμη. Το τελευταίο κομμάτι που είναι το πιο σημαντικό, γιατί η ΕΡΤ δείχνει στο μέλλον. Η ΕΡΤ είναι το μοναδικό κανάλι το οποίο εκπέμπει με όλες τις μορφές τεχνολογικής μετάδοσης. Θα μου πει κάποιος τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η τηλεθέασή μου είναι πλασματική. Διότι έχω μια ακόμη τηλεθέαση που δεν μετράται από την Nielsen, που είναι διαδικτυακά. Σημαίνει ότι εγώ πήρα τα τηλεοπτικά δικαιώματα, προσέξτε, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την ομογένεια. Και σημαίνει ότι με τη νέα μορφή υβριδικής που θα την καθιερώσουμε πολύ γρήγορα, με το πάτημα ενός κουμπιού, όποιος έχει smart τηλεόραση στο εξωτερικό, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στη δημόσια τηλεόραση. Είναι σημαντικό αυτό, τεράστιο. Διότι η γλώσσα μας, κύριε Αθανασίου, δεν είναι μία από αυτές τις 4 γλώσσες του διαδικτύου που κατέχουν πάνω από το 80% του περιεχομένου. Είναι μία γλώσσα υπό εξαφάνιση. Και πρέπει να δώσουμε μάχη όλοι μας. Άρα η ΕΡΤ, η ύπαρξή της, οι χορηγίες που δίνει, το μόνο κανάλι που τιμά και τηρεί το 1,5% υπέρ των κινηματογραφικών παραγωγών. Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να κάνουμε παραπάνω στη μυθοπλασία. Αλλά ας μην έχουμε αυτά πάτες. Ποια ήταν τα χρόνια που η ΕΡΤ έκανε παραπάνω από 4 μυθοπλασίες το χρόνο? Ξέρετε πότε ήταν? Αρχές του 2000. Εποχές που η χώρα ζούσε αυτή την επίπλαστη εφορία που μας έφερε εκεί που μας έφερε. Θέλω να πω περισσότερα, αλλά πραγματικά νομίζω δεν θέλω να δώσω το λόγο. Μόνο είπε ο κύριος Λουκούδης ότι δεν δόθηκε για το R&D ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονός ότι η ΕΡΤ έγινε ΔΕΚΟ το 2010. Είναι κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, πρέπει και αυτή η κυβέρνηση να το
να το δει περισσότερο. Κρατική διαφήμιση δεν είναι ο κ. Λυκούδης, δεν μπορεί να πάρει ΕΡΤ. Η ΕΡΤ όμως δίνει δωρεάν χρόνο πάνω από 15.000 τηλεοπτικά σποτ, πάνω από 20.000 ραδιοφωνικά σποτ σε φορείς του πολιτισμού. Κύριε Συντυχάκη, αν υπολείπεται αυτό που λέει το 1,5% να λυθεί, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, όταν μιλάτε για την ΕΡΤ η οποία σας προσβάλλει, πρέπει επίσης να δείτε και αναλογικά αν το κόστος μετάδοσης του Γενικού Γραμματέα για την ΕΡΤ στοιχίζει 80.000 και για το ΣΥΡΙΖΑ του ΚΚΕ είναι 90.000, εδώ έχουμε μία πάλι με τα ποσοστά ένα θέμα. Δεν θα διαφωνήσω να το λύσουμε, αλλά δεν γίνεται να τα λέμε όλα. Έτσι, καθημερινά προβλήματα. Ξεκίνησε προχθές, πήγε ο κύριος Παπά σε μια εκπομπή και ο κύριος Αρβανίτης τον ξεκίνησε με την αγωνία ενός ανέργου στην Ελευσίνα. Λοιπόν, λαμβάνω καθημερινά πολλά μηνύματα από δικούς μου συντρόφους που διαμαρτύρονται ότι δεν είναι αντικειμενική η ΕΡΤ και ότι θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, πιο πολύ προς ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι το οποίο αυτό νομίζω θα το λύσουμε μόνο εάν, κυρία Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ, στη συνταγματική αναθεώρηση ορίσουμε και την κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης, η οποία αφορά και τη δημόσια μέσα και τα ιδιωτικά. Τι σημαίνει αυτά τα γενικόλογα, ισότιμη μετάδοση, ας πούμε, εντάξει, πες ότι αυτό είναι μετρήσιμο. Κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης, η αντικειμενικότητα, η ποιότητα, ο πλουραλισμός, να το δούμε. Σταματάω εδώ για να διευκολύνω μόνο τη διαδικασία.